Γεια σας κορίτσια! Όπως βλέπετε και από τον τίτλο του βίντεο, το σημερινό βίντεο θα είναι ένα unboxing βίντεο και θα σας δείξω τι πραγματάκια έχω αγοράσει από δύο online φαρμακεία. Πάμε λοιπόν να σας πω για το πρώτο. Το πρώτο φαρμακείο είναι το Smile Pharmacy και από το Smile Pharmacy, αυτό εδώ είναι το κουτάκι, απλά το έχω ανοίξει από πάνω, δεν έχω δει τα προϊόντα μέσα. Αν και εντάξει, ξέρω τι περιέχει. Λοιπόν, έχει αυτά εδώ τα προστατευτικά, είναι αρκετούτσικα. Και μέσα λοιπόν το πρώτο πράγμα που έχω αγοράσει είναι αυτό εδώ το σετ από την εταιρεία FOLTEN και είναι το ενισχυτικό, να το πω, για βλεφαρίδες και φρύδια, και το είχε δώρο με ένα conditioner της ίδιας εταιρείας φυσικά, και όλο αυτό έκανε νομίζω 5 ευρώ, αλλά λοιπόν να σας πω και στην απόδειξη πόσο ακριβώς έκανε. Ναι, έχει τις αρχικές τιμές εδώ, τέλος πάντων η συσκευασία αυτή νομίζω έκανε γύρω στα 5 με 6 ευρώ και επειδή έχω ακούσει πολλά γι' αυτό εδώ, αυτήν εδώ τη μάσκαρα που είναι για τα φρύδια και τις βλεφαρίδες και υποτίθεται ότι δυναμώνει την τρίχα και μπορεί να ξαναφυτρώσει και κάποια τρίχα, γιατί σε κάποια σημεία εγώ έχω κάποια κενά, οπότε ήθελα να τη δοκιμάσω και το είχε και σε έτοιμο αυτό εδώ το conditioner, το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να δοκιμάσω και αυτό και θα σας πω σε κάποιο review τη γνώμη μου για αυτά τα δύο. Έχει και κάποια δείγματάκια που θα σας δείξω σε λίγο. Επόμενο προϊόν είναι από τον Κορέ και είναι το λαδάκι με άγριο τριαντάφυλλο, το οποίο ήθελα από καιρό να δοκιμάσω. Νομίζω έκανε γύρω στα 18 ευρώ, κανονικά κάνει στα περισσότερα φαρμακεία γύρω στα 20 ευρώ, και νομίζω γύρω στα 30 αν πάτε σε κάποιο κατάστημα. Και είναι αυτό εδώ το λαδάκι, το υπέροχο λαδάκι, δηλαδή η συσκευασία είναι φανταστική και έχει μέσα, αν μπορεί να φανεί αυτό τώρα στην κάμερα, έχει μέσα λουλούδια, τριαντάφυλλα. Πολύ ωραίο. Και το έχω μυρίσει σε ένα φαρμακείο και μυρίζει φανταστικά. Εντάξει, είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ας τα αφήσω και αυτό. Και πήρα κι άλλα δύο πραγματάκια από τον Κορέ, γιατί ήθελα να τα δοκιμάσω κι αυτά, τα οποία έκαναν από 2,5 ευρώ περίπου. Και είναι, το ένα είναι ένα σκραμπ με σταφύλι και το άλλο είναι μία μάσκα με καρπούζι. Και τα δύο είναι σε έτσι μίνι συσκευασίες και έκαναν 2 ευρώ και κάτι, και θα ήθελα να τα δοκιμάσω, έχω ακούσει και γι' αυτά πολύ καλά σχόλια και επειδή έχω δοκιμάσει σε σκράμπι και μάσκες μόνο της Απιβίτα, ήθελα να δοκιμάσω και του Κορέ κάτι. Και πάμε και στα τρία δειγματάκια που μου έχουν βάλει. Το πρώτο λοιπόν, είναι στα γερμανικά αυτό. Νομίζω ότι είναι κρέμα για το κρέμα νυχτός, από ό,τι καταλαβαίνω, για το πρόσωπο, και είναι αυτή εδώ η κρεμούλα. Το επόμενο είναι πάλι από την ίδια εταιρεία και είναι ένα body scrub και το επόμενο είναι από τη Fresiden και είναι ένα σαμπουάν. Λοιπόν, όλα αυτά έκαναν, κανονικά η τιμή τους ήταν στα 61 ευρώ, και με τις εκπτώσεις όλες αυτές που είχε τα πήρα όλα μαζί στα 38 ευρώ. Τα μεταφορικά από 36 νομίζω, 35 ίσως, είναι δωρεάν, οπότε δεν πλήρωσα μεταφορικά, και νομίζω όμως τα μεταφορικά τους είναι γύρω στα 2,20 ίσως ευρώ. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο φαρμακείο. Επειδή χρησιμοποιώ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι κρέμες του Κορέ, και αυτή η κρέμα τώρα που χρησιμοποιώ είναι με άνθη αμυγδαλιάς και τελειώνει. Την είχα πάρει και αυτή στη συσκευασία σας, την είχα δείξει, έχω κάνει και review, θα το έχω από κάτω. Οπότε αποφάσισα να πάρω και άλλες κρέμες του Κορέ για να τις δοκιμάσω. Η πρώτη που θα σας δείξω, την είχα δοκιμάσει παλιότερα, έχω αντίστοιχο review. Και είναι με άγριο τριαντάφυλλο, που είναι η κρέμα ματιών και η κρέμα ημέρας. Και είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Λοιπόν, έχει και αυτό εδώ το οποίο έχει ξεκολλήσει. Και μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά του, μου άρεσε πάρα πολύ η υφή του, μου αρέσουν πάρα πολύ οι κρέμες του Κορέ και μου αρέσει που είναι οικονομικές και προσιτές και έχουν και τέτοιες συσκευασίες 1+1 δώρο, μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να το χρησιμοποιήσω αυτό σε συνδυασμό με το προηγούμενο λαδάκι που σας έδειξα, που είναι και αυτό με άγριο τριαντάφυλλο. Και πάμε λοιπόν, αυτό έκανε, ωραία, ούτε εδώ έχει την απόδειξη, ωραία. Νομίζω ότι έκανε γύρω στα 13-13,5 ευρώ. Λοιπόν, επόμενη κρέμα είναι η κρέμα με ρόδι που σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο στα empties, ότι την έχω δοκιμάσει σε δειγματάκι και θα την έπαιρνα και την πήρα λοιπόν. Είναι και αυτή για λιπαρές επιδερμίδες, είναι κρέμα τζέλ λέει, οπότε φαντάζομαι ότι μέσα η κρέμα του θα είναι σε μορφή τζέλ. Και νομίζω ότι έκανε γύρω στα 10, ίσως και 12 ευρώ αυτό εδώ το σετάκι. Και πήρα κι άλλο ένα σετ που είναι με μανόλια και είναι με SPF 15. Είναι κρέμα μέρας και κρέμα νυχτός και είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Και αυτό νομίζω έκανε γύρω στα 14 ευρώ, νομίζω ότι είναι το πιο ακριβό, ίσως και 15. Ναι, θα τα δοκιμάσω και θα σας κάνω αντίστοιχο review. Και πάμε σε ένα τελευταίο πραγματάκι. Δεν σας είπα ότι αυτό το φαρμακείο είναι το Φαρμακείο Φάρμασι Μάγου και τα μεταφορικά και εδώ ήταν δωρεάν, γιατί όλα αυτά που πήρα κάνανε γύρω στα 40-48 ευρώ νομίζω. Οπότε ήταν δωρεάν τα μεταφορικά, αλλά τα μεταφορικά τους για κάτω από 45 νομίζω ευρώ, νομίζω είναι γύρω στα 2-2,20. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω και το τελευταίο προϊόν και είναι το Bio Oil, το οποίο αυτό το λαδάκι είναι για πάρα πολλές χρήσεις, θα σας κάνω αντίστοιχο review και σε αυτό, το έχω ακούσει από πάρα πολλές και τους αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα λαδάκι για όλες τις χρήσεις, λέει ότι κάνει και για ακμή, λέει ότι κάνει και για στις ραγάδες, στο πρόσωπο, γενικά είναι ένα πολυχρηστικό λαδάκι. Το πήρα στη συσκευασία που είναι τα 60 ml, γιατί ήθελα να το δοκιμάσω πρώτη φορά και αν μου αρέσει να πάρω πιο μεγάλη συσκευασία, και νομίζω ότι έκανε γύρω στα 5 ευρώ, νομίζω. Και από αυτό το φαρμακείο λοιπόν είχα και 4 δειγματάκια. Το πρώτο λοιπόν είναι από την Fresiden, το Ac-Norm Active Wash και είναι, νομίζω ότι είναι ένα καθαριστικό προσώπου. Ναι, gel to milk cleanser λέει και είναι και για ακνεϊκά δέρματα που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί εγώ έχω έτσι κάποια σκυράκια ακμής. Επόμενα προϊόντα είναι από την εταιρεία SoStar, νομίζω έτσι προφέρεται, φαντάζομαι, και είναι μια συσφυκτική κρέμα προσώπου με βιολογικό γάλα από ελληνικά γαϊδουράκια λοιπόν, και είναι και τα δύο τα ίδια. Και ένα ακόμα προϊόν είναι από την Fresiden πάλι και είναι εναλλακτική κρέμα για την περιποίηση και προστασία των θυλών. Οκ. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πραγματάκια όλα που αγόρασα. Και τα δύο πακέτα ήρθαν μέσα σε 2 μέρες από τότε που έκανα την παραγγελία μου, ήρθαν δηλαδή πολύ γρήγορα. Τα μεταφορικά, όπως σας είπα, ήταν δωρεάν, αλλά αν ήταν η παραγγελία μου κάτω από το ποσό που είναι το ανώτερο τέλος πάντων, θα ήταν γύρω στα 2-2,20, που θεωρώ ότι είναι μια καλή τιμή για μεταφορικά. Δεν είχα κάποιο έτσι πρόβλημα όσον αφορά την αγορά, ήταν και τα site πάρα πολύ καλά, τα προϊόντα ήρθαν κατευθείαν, ήταν συσκευασμένα πάρα πολύ καλά, με τις αποδείξεις τους, με τα δειγματάκια τους, γιατί έχω ένα θέμα με τα δειγματάκια, όπως σας έχω πει σε άλλα βιντεάκια. Από κάποια φαρμακεία που έκανα κάποιες αγορές, δεν έβαζαν δειγματάκια και δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί δεν νομίζω ότι κοστίζει για αυτούς να βάλεις δειγματάκια. Και εκτός από αυτό, αν κάποιος δοκιμάσει ένα δειγματάκι και του αρέσει το προϊόν, είναι πολύ πιθανό να το αγοράσει, και αν έχει μείνει ευχαριστημένος από το φαρμακείο, να το αγοράσει από το ίδιο φαρμακείο. Οπότε θεωρώ ότι το να βάζουν δειγματάκια μέσα είναι πάρα πολύ καλό και για αυτούς και για μας που έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε κάποια καινούργια προϊόντα που ίσως να μην τα ξέραμε ή να μην τα δοκιμάζαμε σε άλλες περιπτώσεις. Όπως είδατε και στα δύο είχε δειγματάκια, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα προϊόντα. Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά θα ήθελα να μου γράψετε από κάτω αν σας άρεσε ή όχι. Εγώ σίγουρα θα κάνω review με όλα αυτά αφού τα χρησιμοποιήσω αρκετά για να έχω έτσι πιο ολοκληρωμένη γνώμη. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.